Όλα ξεκίνησαν το 2003 όντας ειδικευόμενος στα Επίγοντα, όπου έβλεπα νησιώτες, κυρίως, ασθενείς που είχαν ταξιδέψει πολλές ώρες. Πολλές φορές ερχόντουσαν πάρα πολύ αργά, με αποτέλεσμα να γίνει πολύ δύσκολη η θεραπεία τους. Οπότε το σκέφτηκα αυτό και έφτιαξα δοκιμαστικά το πρώτο τηλεοφθαλμιατρείο. Θεωρώ ότι το 5G είναι αυτό που θα μου λύσει τα χέρια. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα μηδενίσει το χρόνο απόκρισης. Εγώ θα είμαι εδώ και τα χέρια μου θα είναι στην κάσο και θα κινούν το μηχάνημα. Στις σύγχρονες πόλεις, η εξέλιξη της ιατρικής έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας σημαντικά. Τι γίνεται όμως με τις απομακρυσμένες περιοχές? Τα μέρη στα οποία δεν υπάρχουν νοσοκομεία, ούτε υποδομές οπτικών ινών που να μπορούν να συνδέσουν μηχανήματα και ανθρώπους χωρίς τον κίνδυνο λάθους? Μπορεί εκεί το 5G να δώσει λύση μέσω της τηλεϊατρικής? Τηλεϊατρική για εμένα είναι οποιαδήποτε ιατρική πράξη στην οποία ο γιατρός δεν είναι πρόσωπο με πρόσωπο με τον ασθενή του. Ακόμα και ένα τηλεφώνημα στο γιατρό, «Γιατρέ, πονάω εδώ» ή «Γιατρέ, είμαι καλύτερα», είναι μια τηλεϊατρική πράξη. Η τηλεϊατρική έχει δύο μορφές, τη σύγχρονη και την ασύγχρονη. Έως τώρα το μεγαλύτερο μέρος των ιατρικών τηλεϊατρικών πράξεων ήταν ασύγχρονες. Γινόταν ένα καρδιογράφημα, το έσωζε το μηχάνημα στη μνήμη του, το έστελνε σε δεύτερο χρόνο στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο, ο γιατρός το έβλεπε με το χρόνο του και έβγαζε το πόρισμα. Το δεύτερο μέρος της τηλεϊατρικής, η σύγχρονη, απαιτεί ελάχιστη καθυστέρηση χρόνου. Γι' αυτό ξεκινάμε τώρα και τώρα θα δούμε τις μεγάλες αλλαγές. Πολλές φορές έχει βρεθεί να είναι αδιάγνωστος ο ασθενής σε παραμεθόριο περιοχή, τις οποίες απλά θα μπορούσαν αυτά τα δεδομένα από τον υπέρηχο, από το ηλεκτροκαρδιογράφημα, να μεταφερθούν σε ένα κέντρο αναφοράς, όπου εξειδικευμένοι επιστήμονες και με πολλή εμπειρία να δώσουν κατευθείαν την πληροφορία και της διάγνωσης και ίσως και της θεραπείας. Θεωρώ ότι το 5G, το να μπορείς να βλέπεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο γεγονότα, εικόνες, δεδομένα, θα βοηθήσει την ιατρική σε πάρα πολλές ειδικότητες. Αυτό που θα κάνει είναι ότι θα κερδίσει χρόνο ο ασθενής, είτε μην κάνοντας άσκοπες μετακινήσεις, είτε ξεκινώντας τη θεραπεία του πολύ νωρίτερα. Μας δίνει τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε και στην παρακολούθηση των ασθενών μέσα από το κινητό τους, στο σπίτι τους και όχι σε κάποια ειδικά κέντρα τηλεϊατρικής. Στο μέλλον, πολλοί ειδικοί πιστεύουν πως η χρόνη απόκριση του 5G σε συνδυασμό με τη ρομποτική θα μας οδηγήσουν ακόμα και σε τηλεεπεμβάσεις στα μέρη εκείνα όπου δεν μπορούν να υπάρξουν νοσοκομιακές δομές. Η ρομποτική χειρουργική είναι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην χειρουργική. Ενώ ο γιατρός βρίσκεται μέσα στην χειρουργική αίθουσα, δεν βρίσκεται πάνω στον ασθενή, αλλά βρίσκεται σε μια πολύ μικρή απόσταση, καθήμενος σε μια κονσόλα, το οποίο σαν να παίζει πιάνο, χειρίζεται κάποια χειριστήρια joysticks, τα οποία αυτά, στην άλλη άκρη, ενεργοποιούν κάποιους βραχίονες, κάποια λεπτά ρομποτικά εργαλεία που μπαίνουν μέσα στο σώμα του ασθενούς και γίνεται η επέμβαση. Τώρα με το 5G και γενικά με αυτή την εξέλιξη των δεδομένων και της μεταφοράς των δεδομένων, θα μπορούμε αυτή η απόσταση να γίνει όλο και μεγαλύτερη και ίσως μάλιστα η κονσόλα να βρίσκεται στην άλλη άκρη της γης. Έχουμε την ικανότητα να προσφέρουμε το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών και γνώσεων σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Ένα χωριό το οποίο δεν έχει πρόσβαση σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα ότι χωρίς το 5G είναι απόλυτα αδύνατο σε τέτοιες αποστάσεις να ελέγχουμε μηχανήματα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ακόμα όμως και σε πόλεις που υπάρχει διαθέσιμο νοσοκομείο,
τι γίνεται μέχρι τη μεταφορά ενός ασθενού σε αυτό και πώς μπορεί το 5G να βοηθήσει εκεί. Πρόσφατα, λίγο πριν το τέλος του 2020, στο Ηνωμένο Βασίλειο υλοποίησαν την πρώτη απομακρυσμένη πλήρη διagnostική διαδικασία ενός ασθενούς που μεταφερόταν μέσα σε κινούμενο ασθενοφόρο πάνω από δίκτυο 5G. Ο γιατρός στο νοσοκομείο φορούσε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και είχε ένα joystick στα χέρια του και με αυτό το joystick κατεύθυνε το νοσοκόμο που φορούσε ένα απτικό γάντι και για να διενεργήσει ένα υπερηχογράφημα, για παράδειγμα, να ψηλαφίσει τον ασθενή και να μεταδώσει ταυτόχρονα τα δεδομένα πίσω στο νοσοκομείο. Επομένως, ο γιατρός ήταν σαν να ήταν μέσα στο ασθενοφόρο χρησιμοποιώντας το νοσοκόμο. Το παράδειγμα με το ασθενοφόρο είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που το 5G μπορεί να βοηθήσει. Σε ένα τροχαίο ή και σε ένα έμφραγμα είναι πολύ σημαντικό. Η πληροφορία να μεταφερθεί γρήγορα θα έπρεπε να είναι ίσως σαν μια σκυτάλη σε μια σκυταλοδρομία. Αν δηλαδή έχουμε σωστή επικοινωνία από το ασθενοφόρο με το κέντρο αναφοράς του τμήμα επιόντως περιστατικών και ξέρουμε ακριβώς την κατάσταση, τον περιμένουμε, ξέρουμε ποια εργαλεία να ανοίξουμε στο χειρουργείο και ο ασθενής περνάει κατευθείαν από τα εντατική και ανεβαίνει κατευθείαν στο χειρουργείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς λέμε για αυτά όλα τι σημασία έχει η χρυσή ώρα, the golden hour, που είναι η πρώτη ώρα από τη στιγμή που συμβαίνει κάτι για να κάνεις όσα χρειάζεται για να σωθεί κάποιος. Πέρα από την αντιμετώπιση κρίσιμων ιατρικών καταστάσεων σε απομακρυσμένα μέρη, πώς μπορεί το 5G να φροντίσει για την πρόληψη της υγείας μας παντού και σε καθημερινή βάση? Αυτό που πραγματικά όμως με εντυπωσιάζει και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να πάρει διαστάσεις για την κοινωνία είναι η παρακολούθηση των, θα έλεγα, ιατρικών δικτών ενός ανθρώπου εξ αποστάσεως. Όταν έχεις βάσει μια γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων, αναπτύσσεται αντίστοιχα και άλλη τεχνολογία όπως είναι τα wearables. Τι είναι τα wearables? Είναι αντικείμενα τα οποία φοράμε, τα οποία έχουν υποδοχή συγκεκριμένου, sensors, οι οποίοι να μετράνε συγκεκριμένα πράγματα στον τομέα της υγείας. Μπορεί το 5G να μας δώσει τη δυνατότητα για advanced wearables που θα μεταφέρουν μεγάλο όγκο ιατρικών δεδομένων στη στιγμή? Και πώς θα είναι αυτά? Μπορεί να είναι από κάμισο και να κάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, μπορεί να είναι γυαλιά και να μετράει εγκεφαλογράφημα για επιληψία. Μιλάμε τώρα για προληπτική ιατρική. Στην Ελλάδα, ας πούμε, πεθαίνουν νομίζω πάνω από 7.000 άτομα από έμφραγμα μυοκαρδίου το χρόνο. Αυτά ίσως θα μπορούσαμε να τους προλάβουμε αν φορούσαν κάποιο wearable, κάποιο ρολόι, κάποιο αποκάμισο να τους μετράει, να κάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, να το στέλνει κατευθείαν το 5G σε κάποιο κέντρο αναφοράς, αντίστοιχα κάποιοι γιατροί να το βλέπουν και να στέλνουν κατευθείαν ασθενοφόρο εκεί που βρίσκεται. Στην Ελλάδα, παρόλο που βρεχόμαστε από θάλασσα, έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς, 150 πνιγμούς τον χρόνο περίπου. Θα μπορούσε κανείς να φοράει ένα ρολόι, το οποίο να δείξει ότι ο ασθενής δυσφορεί, παίρνει δύσκολα αναπνοές και να στέλνει κατευθείαν στον αμαγωσώστη της παραλίας. Είμαστε σεισμόπικτη περιοχή η Ελλάδα. Σε σεισμό κατευθείαν να βλέπεις από κάτω στίγμα, καρδιογράφημα ότι υπάρχει ζωντανός άνθρωπος, να τον βρούμε. Οι δυνατότητες είναι άπειρες όσον αφορά το wearable και το 5G. Εκτός από το κομμάτι της ιατρικής, το 5G έρχεται να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής και με έναν άλλον τρόπο, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία προσβάσιμη σε όλους. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος στην Ελλάδα, στον οποίο επειδή δεν βλέπουμε ανθρώπους μοναπηρία έξω, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν, οπότε δεν τους υπολογίζουμε, τους κάνουμε δύσκολο το να βγουν έξω και έτσι δεν τους βλέπουμε και πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν. Και πρέπει να πούμε ότι η προσβασιμότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τη φυσική προσβασιμότητα, είτε είναι οι ράμπες, είτε είναι οι θέσεις αναπήρων κτλ. Αλλά έχει να κάνει με την λειτουργικότητα των πραγμάτων. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, ακόμα και μέσα από εφαρμογές τις οποίες δεν σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. Είναι εφαρμογές οι οποίες επιτρέπουν σε έναν κοφό να παραγγείλει, που δεν μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο και να παραγγείλει φαγητό. Ή για παράδειγμα σε μένα που πολλές φορές δυσκολευόμουν να πάω στο ATM να πάρω χρήματα. Με βολεύει πάρα πολύ ότι μπορώ να πληρώνω από το κινητό μου με την κάρτα μου. Ή εφαρμογές που μπορεί να καλέσει ταξί βοηθάνε εμένα γιατί μπορώ να παραγγείλω το ταξί που με βολεύει να έχει αρκετά μεγάλο προπαγκάζ για να χωρέει το αμαξίδιό μου. Η τεχνολογία 5G θα βοηθήσει πολύ παραπάνω στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Φέρει πίν τα smart glasses,
που για κάποιον τυφλό σημαίνει ότι μπορεί να αναγνωρίσουν εμπόδια, μπορεί να αναγνωρίσουν πράγματα, μπορεί να αναγνωρίσουν πρόσωπα. Δηλαδή είναι στο σούπερ μάρκετ και θα μπορέσει να του πει τι έχει πάνω στο ράφι. Μέσα από τις υψηλές ταχύτητες απόκρισης του συστήματος θα μπορούμε να επικοινωνούμε με ρομποτικές συσκευές. Και όταν λέμε ρομποτικές συσκευές, κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και τμήματα του σώματός μας. Παραδείγματος χάρη, μπορεί μέσα από τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος, που είναι ουσιαστικά ένας αισθητήρας που καταγράφει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του εγκεφάλου μας, να μεταδοθεί αυτό το σήμα σε κάποια μηχανικά άκρα για ανθρώπους που έχουν προβλήματα ή αναπηρίες. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα κομμάτι του μέλλοντός μας. Δηλαδή τέτοιου είδους ρομποτικά συστήματα θα μπορούν να λειτουργούν ακόμα και με τη σκέψη μας. Το 5G λοιπόν έρχεται να κάνει την κοινωνία μας πιο συμπεριληπτική, καταρρύπτοντας τα στερεότυπα περί αναπηρίας. Έρχεται ένας νέος κόσμος, θαυμαστός νέος κόσμος, που θα επιτρέψει στον κάθε άνθρωπο ατομικά, αλλά και σε όλους εμάς μαζί, να προχωρήσουμε μπροστά. Ένας κόσμος με περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους είναι ένας κόσμος με πιο εξελιγμένο πολιτισμό. Πώς λοιπόν το 5G θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε τους οριζοντές μας στο κομμάτι αυτό? Η απάντηση στο έκτο επεισόδιο του «Πώς το 5G θα αλλάξει τον κόσμο».